η πηγή της άντλησης πληροφοριών ήταν η αθέατη πλευρά της Ελλήνης. Αυτή ο Ηλίας έψαχνε. Όχι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που κρύβεται. Και νομίζω ότι εκεί κατάφερε να δώσει πάρα πολλά σημαντικά βιβλία πάνω σε αυτό που εμείς δεν θα ξέραμε ποτέ, αν δεν τα είχε αποκαλύψει αυτός. Αν μου επιτρέπει να καπνίσω, θα μου το επέτρεπε ο Ηλίας. Πώς να σκιαγραφίσεις μια προσωπικότητα τέτοια, διότι το παιδί σου δεν μπορείς να το κάνεις. Έτσι, αν θέλαμε να δώσουμε μια γενική μορφή, εγώ θα έλεγα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο Ηλίας είναι μια απίστευτα πολύπλοκη προσωπικότητα. Είναι δηλαδή πραγματικά ένα πάζλο, το οποίο μπορεί να προσπαθήσει χρόνια να βάλεις τα κομμάτια στη θέση τους και τελικά αυτό που καταλαβαίνεις είναι ότι δεν έχει σημασία να τα βάλεις κιόλας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι συνεπής μέχρι το τέλος στα πιστεύω σου και να μην παρασύρεις από τίποτα και από κανέναν. Αυτό εντάξει, ήταν μια αιώνια μάχη με τον εαυτό του, οπωσδήποτε στεναχωριόταν, οπωσδήποτε επικρινόταν, αλλά ήταν πάρα πολύ αποφασισμένος. Εγώ θα είμαι έτσι στη ζωή μου, εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα αποστηρίζω. Μέχρι τέλος. Όταν λέμε μέχρι τέλος, μέχρι τέλος. Βιαστικά και καταλήγω όπως συνήθως στην παλέτ και μπαίνω. Ο Αρσλάν, κρυμμένος πίσω από τις μουστάκες του, μιλάει τουρκικά, κουβεντιάζει με τον Κομέ και τον Σελτζούκ. Ίσως βρέχει έξω. Κάποιο καρσόνι φωνάζει να του ανοίξουν δρόμο. Αν και γύρω μου έχει πολύ κόσμο, κλείνομαι, κλειδώνομαι στον εαυτό μου, κλείνομαι ακούγοντας θαμπά το γέλιο του τοπόρ. Ναι, το ξέρω. Έρχομαι στην παλέτ κυρίως για τον τοπόρ. Αφηρημένος παίζω με τα κέρματα που έχω στη χούφτα μου. Κοιτάζω σκανδαλισμένος το νέο κέρμα των 10 φράγκων. Ένας φτερωτός Ερμής που ετοιμάζεται για απογείωση, κλάνοντας το επιφώνημα της γαλλικής δημοκρατίας Britons. Η υποκρισία ανέκαθεν κυκλοφορούσε στο Παρίσι σαν χρήμα. Thank you.
Είναι 30 χρόνια τώρα που έχω φύγει από την Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι η χώρα αυτή με κουρελιάζει. Όσο καιρό ζούσα στην Ελλάδα, ήμουν καταδικασμένος με κάθε μου βιβλίο να έρχομαι ενάντια στο κράτος, να καταδιώκομαι και να φυλακίζομαι. Και αυτό γιατί σε όλα μου τα βιβλία μίλησα για πρόσωπα και πράγματα που οι άλλοι αγνοούσαν, περιφρονούσαν ή ακόμα και φοβόντουσαν. Στο Παρίσι ξανακέρδισα την ελευθερία μου. Παραμένω πάντα ένας λαογράφος που μέσα από τις μνήμες μου και τις υπόγειες διαδρομές μου αντλώ τα θέματα των βιβλίων μου και ψάχνω την αλήθεια. Η όμως του πατέρα μου έγινε η αφορμή για να έρθουμε γύρω στο 34 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή κυριαρχούσαν οι Εβραίοι. Πέρασα τα παιδικά μου χρόνια κάνοντας παρέα με Εβραιόπουλα και Προσφυγόπουλα που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία και την πόλη. Η αφραγία ήταν το κάτι άλλο. Κανείς μαθητής δεν είχε μία δραχμή χαρτζηλί, ούτε την Κυριακή, ποτέ. Λοιπόν και την εποχή ήταν αδύνατο να έχεις μια σοκολάτα, όντας παιδί. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή στον μπακάλικο πηγαίναμε και κάναμε έτσι και βουτάγαμε το δάχτυλο στο κιούπι με το μέλι μου. Και φώναζε ο Εβραίος. Βάζεις τα χέρια σου και τα λοιπά. Άλλος άρπαζε μια ελιά. Τα Αιγυπτόπουλα αρπάζανε από τα τσουβάλια του πεζοδρομίου χούφτα. Φασόλια, πηγαίνουν σπίτι, λίγο παραπέρα άλλη μια χούφτα από το επόμενο μπακάλι για να φάνε. Έτσι ήτανε. Τα έχω περιγράψει όλα αυτά τα πράγματα, πώς γινότανε, σε ένα άρθρο που λέγεται «Η Εβραϊκή Φασουλάδα». Πώς κάνανε φασουλάδα οι φτωχοί, οι Εβραίοι, οι επανφτωχοί. Γιατί μην ακούτε αυτά, οι Εβραίοι πλούσιοι, το κόλλι, φτωχοί, ξυπόλοιτοι. Όλα αυτά που λένε τα συζήτια που οργάνωνε οι Ραβίνοι. Ραβίνοι είναι καθάρματα. Καθάρματα εφάμιλα των δικών μας δεσποτάδων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ο πατέρας μου ποτέ ούτε μία λέξη δεν μου είπε. Ποτέ. Ήταν πολύ εντάξει μαζί μου, πάρα πολύ καλά. Αλλά είχα μία τρομακτική ελευθερία. Δηλαδή η μανία μου ήταν να χάνουμε. Εξαφανιζόμουν. Και με βρίσκαν δια της αστυνομίας. Μιλάμε παιδάκι, μικρό. Να με βρίσκουν μετά από 5 χιλιόμετρα. Μακριά, πολύ μακριά. Τα είναι συνδεδεμένα με την προσωπική μου ζωή. Το Τζιτζάνι τον γνώριζε από παιδάκι. 10 ετών ήμουν και τον θυμάμαι που έπαιζε σε ένα παραθαλάσσιο κέντρο. Για να φτάσω έσαμε εκεί περπατούσα αμουδιά-αμουδιά, βούταγα στη θάλασσα και σκαρφάλωνα στο μόλο που ήταν ψηλός 5 μέτρα και στεκόμουν και τον άκουγα. Θυμάμαι, ωραία Σιβίλη το λέγανε αυτό μέρος. Και να σκαρφαλώσω. Και όλοι βέβαια κοιτάζαν προς τα εκεί όπου έπαιζε ο Τσιτσάνης. Και να ακούσω. Μουσκίδι βέβαια το παντελόνι και τα λοιπά. Από παιδί είχα μεγάλη μανία. Η αστυνομία κυνηγούσε το χασίς και το ρεμπέτικο τραγούδι. Γι' αυτό και ο πατέρας μου που είχε μια μεγάλη συλλογή από χασικλίδικα τραγούδια, πυρεώτικα και σμυρναίκα, τα άκουγε ιεροκρυφίως, αφού προηγουμένως έκλεινε πόρτες και παράθυρα. Ήμουν μόνος.
μόλις 6 χρονών όταν ο πατέρας μου με ανακήρυξε μέγα φωνογραφάριο του τέστην, μου ανέθεσε να κουρδίζω το γραμμόφωνο και να αλλάζω δίσκους και βελόνες. Παραπονούνται οι μάγκες μας κι αριστοκράτες όλοι που δεν τους φέρνουνε να πιούν μαυράκια από την πόλη. Έλα βρε μάγκα μου να πιεις από τον αργύλε μας που έχουμε πολιτικό μαυράκι στον τεκέ μας. Απαγορευόταν να το βαστά στον δρόμο και εμείς το βαστάγαμε και παίζαμε. Μου είχε σπάσει η αστυνομία το μπουζούκι και μάλωσα με τον αστυφύλακα. Ήμουνα εγώ 17 χρονών, 16-17 χρονών να πούμε. Και μόλις με είδε, μου λέει: «Τι είναι αυτό που βαστά?» Του λέω: «Μπουζούκι». Και δίνει μία κλωσά και μου το σπάει. Και ήταν το πρώτο μου μπουζούκι. Και του το δίνω στο κεφάλι, του το σπάω το κεφάλι. Και σφυράει να πούμε και μαγκώνουν η αστυνομία και μου μαγκώνουν και με πάνε μέσα να πούμε την άλλη μέρα αυτόφορο, ξέρω εγώ, 2 χρόνια φυλακή. Σταβέροφου Μιχαλής. Άρχισα από νωρίς να πλησιάζω τα παιδιά της Φάρας και να μαζεύω από αυτούς υλικό για το βιβλίο μου με τα ρεμπέτικα. Με άλλα λόγια, φωτογραφίες, στίχους τραγουδιών, μουσικά όργανα, δίσκους, παλιές καρποστάλ και κάθε λογής χαρτιά και έγγραφα που ήταν συνδεδεμένα με τη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων. Το 57 ήταν, 58 ήταν τότε που ήρθε ο Πετρόπουλος στην αγορά. Έψαχνε να με βρει και με βρήκε. Μου λέει: «Γενίτσαρη, λέει, λέγουμε Πετρόπουλος, έτσι. Έρχεται σπίτι μου λοιπόν, αρχινάω και του λέω για το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο. Ήρθε όλη μέρα. Φάγαμε σπίτι, ξέρω εγώ, ήρθε την άλλη μέρα. Κάτσαμε κανιά εβδομάδα να πούμε σπίτι και του λέγα, έγραφε το πρώτο βιβλίο». Στις αρχές του 20ου αιώνα τα ρεμπέτικα κυκλοφορούσαν υπογείως, στους τεκέδες και στις φυλακές. Παρά τις καταδιώξεις από την εξουσία, το ρεμπέτικο τραγούδι γνώρισε μεγάλες δόξες ως τη δεκαετία του 60. Τραγουδάγαν απόγευμα εκείνη την εποχή, όχι νύχτα, και καθόσουν στο πεζοδρόμιο και άκουγες όσο ήθελες, μαζί με άλλους. Καμιά φορά πέρναγε κανένα παετόνι, σταμάταγε, ακούγανε ένα τραγούδι και φεύγανε. Αυτό μέχρι, ξέρω εγώ, θυμάμαι τα λεωφορεία του Πειραιός που φεύγανε, κατηφορίζανε την Σκατούπολη, ξέρετε ποια είναι η Σκατούπολη, η Καλλιθέα. Κατηφορίζανε τη Σκατούπολη, φτάνανε εκεί στην Αλάνα που είναι ανοιχτή, εδώ τραγουδάγαν διάφοροι δευτέρας κατηγορίας, έστρεβες, ήταν το Φαλιερικό. Το Φαλιερικό είχε ατυχελάει τόσο. Και μετά ξύγειλα κάγκελα. Σταμάταγε εκεί το λεωφορείο, ακούγαν τρία τραγούδια, ο σοφέρ έτσι, όλοι στα παράθυρα, γουστάρανε τα τραγούδια και μετά λέγανε: «Άντε ρε, εσύ θα ξημερώσει» και φεύγανε. Κανένας συγγραφέας δεν είχε ασχοληθεί με τα ρεμπέτικα τραγούδια, γιατί όλοι τα θεωρούσαν τραγούδια του υποκόσμου και τα περιφρονούσαν. Μουσική.
μια πρόκληση για μένα να εκδώσω το βιβλίο μου και μάλιστα με δικά μου έξοδα και χωρίς τη σφραγίδα της λογοκρισίας στην εποχή της δικτατορίας. Το βιβλίο μου για τα ρεμπέτικα μου κόστησε μια πεντάμινη φυλάκιση και ένα ωραίο διαζύγιο. Η φυλακή και το διαζύγιο μου χάρισαν την ελευθερία μου. Δύσκολα για μένα. Επειδή ήμουν αριστερός, σπάνια έβρισκα δουλειά. Κάποια στιγμή δούλεψα σαν φύλακα στο πάρκο του Σέιξου. Εκεί γνώρισα αλήτες, πουτάνες, τσογλάνια και πούστιδες και για πρώτη φορά άκουσα τα καλιαρντά, την κρυφή γλώσσα των ομοφυλόφιλων. Στα 1968, μετά την αποφυλάκηση για το βιβλίο μου με τα ρεμπέτικα, αποφάσισα να δουλέψω τα καλιαρντά, το πρώτο λεξικό στον κόσμο για την αργό των πούστιδων. Στον Άγιο Κωνσταντίνο τον Παλαιό, γύρω-γύρω τα υπογειάκια είχα ή μαγαζάκια για τις πουτάνες. Δηλαδή πουλάγανε κιλότες για ληστερές, χομπινεζόν και σουτιέν τέτοια πράγματα. Και εκεί ζουνίζαν όλοι αυτοί οι πούστιδες. Πήγα εκεί τα μπάνισα, αλλά μετά πρέπει να μάθω και πού συχνάζουν. Και συχνάζε ένα ρεστοράν στον Κολονό. Να μπεις μόνο η φάτσα σου δεν τους αρέσει. Αλλά εγώ ήμουν πάντα θρασίτατος, δεν φοβόμουν τίποτα. Πήγα εκεί, κάθισα, εντάξει, τα καρσόνια οι αδερφές. Οι κραυγοί που αμολάγανε για την παραγγελιά ήταν στα καλιαρντά. Μία πάρνα με σωλήνες, αυτό σημαίνει κρέας με μακαρόνια. Με τον Πετρόπουλο γνωρίστηκα, ήταν ένα βράδυ, πρέπει να ήταν μετά τις μία η ώρα, ήμουνα 15, 15 και μισό πρέπει να ήμουνα. Πρωτόβγαινα τότε έτσι τραβεστή, τότε ξέρεις δεν ήταν τραβεστή όπως είναι σήμερα, βάφαμε λιγάκι τα ματάκια μας, βάζαμε μια περουκίτσα και βγαίναμε στους δρόμους. Και κάναμε το stop, ήμουνα με μια άλλη, δεν θυμάμαι, και μου λέει μπορεί να σταματήσουμε τον Παλαμό να μας πάει μέχρι την Ομόνια. Και ξαφνικά σταματάει ένα Volkswagen και βλέπω ένα κύριο μέσα με μουσια. Και όπως εγώ μίλαγα καλιαρντά με την άλλη, καθόμαστε πίσω, ο Πετρόπουλος καθόταν μπροστά. Μιλάγαμε καλιαρντά και μας διορθώνει. Δεν θυμάμαι όμως τι ακριβώς καλιαρντά είχαμε μιλήσει και μας διόρθωσε. Μας λέει, δεν είναι έτσι, μας λέει κορίτσια, είναι έτσι. Λοιπόν, αυτοί ερχόντουσαν σπίτι. Το σπίτι μου ήταν ένα μπορδέλο. Μία έβγαινε και έλειπαινε, η θηλωρίνα έτσι και κοίταζε. Μέτραγε φάτσες. Ξαφνικά αρχίζω να λέω πώς της, αφού το κοίταζε έτσι. Είχε τρελαθεί η γυναίκα σου, τι γίνεται, άραξε γούστα αυτός. Έρχονταν σπίτι. Μια λέξη, πώς το λέτε, τα τσιγάρα πώς τα λένε, τα μπακάκια. Το τσακμάκι πώς το λένε, καπρικεντέ, αμέσως. Τελειώσαν όλα τα αντικείμενα, τελειώσαν όλα τα ρήματα. Μετά παίρνω ένα λεξικό, μετά άρχισα να τον προκαλώ για να μάθω. Και έλεγα, ας πούμε, Τόνι, έλα τελειώσαμε και σήμερα, είναι μας τρεις ώρες που δουλεύουμε, έλα να κάνουμε και τίποτα. Για να τον προκαλέσω να πει καμιά έξυπνη κουβέντα και μου λέει αυτός. Δεν καταπίνω ένα περίπτερο καλύτερα. Γιατί ένα σαραντάρι σαν εμένα ήμουν γέρος, θεωρείται γέρος για τις αδερφές. Πρέπει να είσαι 25 χρονών. Δεν καταπίνω, το θυμάμαι τώρα εδώ. Δεν καταπίνω και ούτω καθεξής. Εγώ όμως το έγραφα αυτό. Δεν έχεις κανένα μόνιμο που να τον ελατσεύεσαι, Μπουτ. Είμαι με ένα τσόλι, αλλά βασικά με τον εαυτό μου. Με τον εαυτό σου? Πώς? Έχει τζάσει για δουλειά. Χρόνια είσαι μαζί του? Πόσα χρόνια? 8. Απ' τις τυχερές εσύ? Είναι και αυτό. Εγώ είμαι άτυχη σε αυτά. Μόνο. Μόνο στις κουραβέλτες είμαι τυχερή. Στις κουραβέλτες μόνο. Τυχερή είσαι. Αλλά τι θα τα κάνει τα τσόλια, κάπως θα τα καταστώ. Λοιπόν, όλη αυτή η δουλειά έγινε. Μόλις εγώ βγει από τη φυλακή, το τυπώνω, το βιβλίο, ξαναφυλακή αυτή τη στιγμή.
για μένα είναι ένας πολύ σημαντικός λαογράφος. Ό,τι έχω διαβάσει είναι καταπληκτικά. Και τα Καλλιαρντά καταπληκτικά, που διέσωσε όλη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά των αδερφών της εποχής. Και το Μπουρδέλο καταπληκτικό και πολλά άλλα πράγματα, δηλαδή, που φανερώνουν την Ελλάδα που υπήρχε και που, αν θέλουν να ανακαλύψουν μερικοί άνθρωποι πώς ήταν η Ελλάδα αυτή την περίοδο, νομίζω από ελάχιστα πράγματα. Δεν θα τα ανακαλύψουν από τα δελτία ειδήσεων και όλα ψέματα θα δούνε. Στη δίκη που έγινε για τα Καλλιαρντά με καταδίκασαν σαν πορνογράφο. Για μένα όμως η λαογραφία έπρεπε να αποδράσει από το πανεπιστημιακό κατεστημένο και να ακολουθήσει τους δρόμους της καρδιάς. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι ο δρόμος που είχα διαλέξει ήταν δύσκολος και μοναχικός, αλλά ταυτόχρονα και γοητευτικός. Νομίζω ότι ήταν στις αρχές του, στις πρώτους μήνες του 1972 και γνωριστήκαμε στις φυλακές του Κορυδαλλού, όπου ήμουν εγώ φυλακισμένος, και ξαφνικά φέρανε τον Πετρόπουλο. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν έκανε πολύ παρέα με τους πολιτικούς κρατουμένους. Όλη την ώρα ερχόταν και είχε κάτι χαρτιά, έπιανε τους ποινικούς και καθότανε μαζί τους, μίλαγε χωριστά μαζί τους, σημείωνε πράγματα και το ρωτούσα λοιπόν τι κάνει. Αν μου λέει εγώ, εδώ στιγμή δεν κάνω φυλακή, εγώ κάνω έρευνα, μου λέει. Στη φυλακή λύθηκε η ψυχή μου. Στη φυλακή κατέκτησα την ελευθερία μου. Όποιος δεν είδε το σκοτεινό πρόσωπο ενός σκληρού μάγκα την ώρα που τον βγάζουν από το πειθαρχείο μετά από 20 ημέρη απομόνωση, δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για τη ζωή των φυλακισμένων. Πρώτα, η φυλακή πάει από ένα χρόνο, δεν αντέχεται με τίποτα. Είσαι, ας πούμε, στο Διοντικούλε. Σε ένα χρόνο μετά άρχισε να τρελαίνεις, πρέπει να αλλάξεις. Και συνάμα γνωρίζεις όλο και νέα πρόσωπα. Ας πούμε, έκανα μια μεγάλη φιλία με τον Νίκο, τον ΚΟΜΤΖΙ. Στη φυλακή καταλαβαίνεις το βετεράνο αυτοστιγμή. Μπήκε μέσα, πέταξε το σακίδιό του και ξάπλωσε χάμω, αμέσως βάζοντας και τα χέρια έτσι. Αυτή είναι η τυπική στάση των καταδίκων. Και καθόμουν όρθιος και έγραφα ό,τι διαβάζω γύρω-γύρω και τα σχέδια, άλλα σεξουαλικά, άλλα ευαισθητικά. Τον κοίταξε, του λέω, γεια σου, γεια σου. Και συνέχισα να γράφω. Και μου λέει, εσύ τι είσαι, ο Νίκος είναι επιθετικός, εσύ τι είσαι, της αστυνομίας. Λέω, γιατί, τι είναι αυτά που γράφεις. Λέω, Χαφιές είσαι, ρε. Εδώ η Χούντα, μόλις να πούμε όλος, να πούμε... Και παίζουν πούστικο παιχνίδι. Και του απαντάω, ενώ είμαι καλωδημένος, δεν γαμιέσαι ρε μαλάκα, έτσι. Αντί να θυμώσει, αμέσως μπήκε στο νόημα. Σου λέει το πρόσβολα, μιλήσαμε. Και μετά γνωριστήκαμε και τον είδα, είναι ένας καλός, ντόπρος άνδρας και ήταν αμοιβαία η συμπάθεια. Και τον έχω δώσει και κάτι ποίηματα. Μέχρι να φτάσουμε απάνω στη Θεσσαλονίκη, γίνηκαμε φιλαράκια καλά. Δεν ήταν λογοτέχνης, μπλα 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 μπλα. Ήταν άνθρωπος, πιζογράφος, πιζολόγου, αλλά η κάθε κουβέντα ήταν πετριά, στο κούτυλο και την ένιωθες. Είμαι λοιπόν ένας λαογράφος που χρόνια τώρα παρακολουθώ με πάθος και σεβασμό τον τρόπο ζωής όλων αυτών των ανθρώπων που οι άλλοι αποκαλούν περιθώριο. Δεν είναι περιθώριο, εγώ ποτέ δεν θέλω περιθώριο. Και μάλιστα τώρα γράφω, η έκφραση περιθώριο, άνθρωποι που δεν είναι, είναι πούστιγοι. Είναι άνθρωποι του υπογείου. Και πάνω στο υπόγειο αυτό, το παδοπατή βέβαια στην κοίταξη τα λοιπά, το παδοπατή επίσης και το προλεταριάτο, το δίθεν προοδευτικό προλεταριάτο. Και οι κομμουνιστές. Γιατί είναι πολύ εύκολο να ποδοπατάς έναν χασίκλα. Αλλά ο χασίκλας για μένα είναι πολύ πιο επαναστάτης από έναν κομμουνιστή.
Αγαπώ τα τσογλάνια και τους χασίκλες, τους κλέφτες, τις πουτάνες, τους ρεμπέτες και τους πούστιδες, γιατί μάχονται κάθε μορφή εξουσίας. Και τους αγαπώ πιο πολύ γιατί τα καταφέρνουν και επιζούν κόντρα στην αστυνομία, κόντρα στον ποινικό νόμο, κόντρα στην απέσια ηθική των μικροαστών, κόντρα στο φλογερό εαυτό τους. Το 1975 αποφασίζω να εγκαταλείψω την Ελλάδα. Είχα κουραστεί να μπαινοβγαίνω στις φυλακές και άρχισα να αναρωτιέμαι για τη ζωή μου σε αυτή τη χώρα. Είχα σπαταλήσει ατέλειωτες ώρες στις αίθουσες των δικαστηρίων και στον κλεφτοπόλεμο με το κράτος. Κανένας δεν καταλάβαινε αυτά που έγραφα και όλοι με θεωρούσαν δαιμονισμένο, ίσως γιατί νόμιζαν ότι έτσι θα απαλλαγούν από την παρουσία μου. Φύγα για το Παρίσι, όπου συνέχισα να γράφω για την πατρίδα μου με μεγαλύτερο πάθος. Μακριά από την Ελλάδα μπορώ να γράφω ελεύθερος και να εξφενδονίζω τα βιβλία μου σαν χειροβοβίδες. Σας ήμουν τελειέρ λίβρο τρες αγκρεσίφ και τρες αφαιρήν προβοκασιόν λες σορτί αβάν τελκεζούρ άτεμ sur la fustanella, où j'attaque la Grèce et le grec, bien sûr, qui utilise ce costume national des Albanais comme costume national de Grèce. Et j'éprouve ici, avec le texte, avec différentes images, il y a 180 images, que la fustanella c'était une autre chose, voilà, c'était bosniaque. Montenegro aussi, qui c'est un costume très connu dans la région ouest des Balkans, et pas du tout grec, pas du tout. Et je parle sur le racisme des Grecs qui piquent, qui volent une chose étrangère, qui forment pas seulement, disons, une propriété sur cette chose, mais un racisme. Alors la fustanelle, c'est l'uniforme de notre garde républicaine à Athènes. Et c'est ridicule, c'est le costume albanais. Ήθελε να πάει κόντρα στην επίσημη ιστορία των πανεπιστημιακών και αυτή την ιστορία που μας διδάσκουν στα σχολεία, ότι οι Τούρκοι είναι βάρβαροι, είναι αγράμματοι, είναι αστοιχείωτοι κτλ. Προσπαθούσε να μιλήσει για τις αρετές των Τούρκων. Άλλωστε πήγε στο Παρίσι και έκανε 3 χρόνια τουρκολογία και έψαχνε να βρει λέξεις, συνήθειες, σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς, χωρίς να τον εμποδίζουν οι έννοιες οι οποίες είχαν επιβληθεί από την επίσημη ιστορία. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν και πολύ για να χαρακτηριστεί πράκτορας των Τούρκων.
σμακόγιο να ρούμε. Αχ και σαν φουμά προ στο τέκε με μέντι μου σπαλιό σε φτάστο να αργύλε. Elias Petropoulos, quand il défendait que la civilisation actuelle grecque est influencée par la civilisation ottomane, il rencontrait énormément de réactions de la part des Grecs. Justement, ça dérangeait. Ça dérangeait. Et il était le seul à le dire à l'époque. Maintenant, il y a peut-être d'autres gens aussi qui soutiennent cette thèse, mais à l'époque, il était seul. C'est pour cela qu'il vivait à Paris et qu'il se sentait plus libre de dire ce qu'il pensait. Et il dérangeait les nationalistes, il dérangeait le pouvoir. Que ça arrangeait, justement, que les deux pays se bouffent le nez, justement, pour faire augmenter le budget de la défense. Il avait des grandes colères contre ce qui se passait aussi bien en France qu'en Grèce qu'aux États-Unis. C'était des colères, c'est quelqu'un qui se mettait en colère. Jamais j'aimais ce côté homme en colère, parce que je pense que je l'ai aussi, et que j'adorais ce côté homme en colère. C'est une chose qui ne me fait pas peur, au contraire, que je trouve nécessaire dans ces sociétés qui prêchent l'endormissement des êtres humains, qui essayent de les débrancher, de les décerveler avec la télévision, avec les médias. Δεν μένει, ας πούμε, επαγγελματικά κανένα άλλο μέλλον για τον Έλληνα από το να αποβεί γκαρσόνι σε τουριστικά ρεστοράν ή συλλέκτες καποτών στο δρόμο από τις καπότες που θα πετάνε οι ξένοι τουρίστες, τίποτα άλλο. Όσο και τη γλώσσα μας, δεν νομίζω ότι έχει άλλο μέλλον από το να αποβεί μία αργό προσκρίση των ισαγενών πλέον της Ελλάδος. Χωρίς παιδεία δεν θα γίνει τίποτα. Η παιδεία, όπως ξέρετε, απαιτεί μία μακροπρόθεσμη πνοή και τα αποτελέσματα της παιδείας αργούν απελπιστικά. Δηλαδή, αν θα υπάρξει μία παιδεία που μάλιστα θα αλλάζει κάθε 2-3 χρόνια προς το καλύτερο, τότε ίσως δούμε κάποια διαφορά μετά περίπου 2 αιώνες. Τόσο αργή η παιδεία. Αλλά είναι το μοναδικό όπλο που διαθέτουμε. Όταν αυτό το όπλο βρίσκεται στα χέρια των πολιτικάτιδων, φτάνουμε εκεί που φτάνουμε. Παρά τη φυγή μου στο Παρίσι, τα δικαστήρια στην Ελλάδα συνέχισαν να με καταδικάζουν, γιατί κατά τη γνώμη τους έδειχνα ασέβεια στο κράτος και στους θεσμούς του. Τα βιβλία μου όμως κυκλοφορούσαν ελεύθερα στα βιβλιοπωλεία. Παρά τη σχιζοφρενική πολιτική της χώρας μου, συνέχισα να δουλεύω ακατάπαυστα. Ούτε κρατάω κακία για αυτούς τους ηλιθίους, είτε λέγονται εισαγγελείς, είτε λέγονται αστυνομικοί. Αν και τους αστυνομικούς τους βλέπω με ένα μάτι πιο επίοικες. Είναι φανταράκια οι αστυνομικοί. Κυρίως εχθροί, κυρίως εντολοδόχοι της μπουρζουαζίας είναι οι δικαστές. Αυτός είναι ο στόχος της επανάστασης, οι δικαστές. Ουσιαστικά ήταν ένας τρυφερός άνθρωπος. Αλλά χρησιμοποιούσε ένα προσωπείο. Ένα προσωπείο σκληρού. Διότι ήξερε ότι για να επιβιώσει θα κάνει πράγματα που δεν θα συμφωνούν με αυτή την τρυφερότητα που ένιωθε. Ο ίδιος έλεγε ότι είμαι τρυφερός και εν ταυτό ανηλαιής. Και ήταν πράγματι ανηλαιής. Μάλωνε με τους πάντες. Έχει μαλώσει με τους πάντες. Μπορούσε να σε προσβάλλει θανάσιμα δηλαδή, για να σε κατεβάσει, να σε ξαναφέρει στο επίπεδο που είσαστε πριν, χωρίς τον πόντο που είχες κερδίσει, εσύ ξέρεις. Κέρδισε ένα πόντο, σε κατέβαζε δύο, τάξ, ξανά είχατε την ίδια διαφορά. Ήταν έτσι και ήταν δύσκολος. Ήταν δύσκολος γιατί οι άνθρωποι με την τεράστια μνήμη, το ξέρετε κι εσείς έτσι, είναι δύσκολο να τα βγάλεις μαζί τους πέρα.
Ξέροντάς τον λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά ήταν στρατηγικές προσέγγισης περισσότερο. Δηλαδή ήταν μέσα σε μια βαθιά αγάπη που είχε προς τον κόσμο, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό. Έχω την εντύπωση ότι έκανε τις επιθέσεις του. Δηλαδή ήθελε τον άλλο να συνεχίσει να είναι μαζί του. Και εγώ λέω, αν ήταν εδώ μπορεί να με διέψευδε, αλλά λέω ότι αυτό ήταν το κίνητρο για τις επιθέσεις. Ήταν ένα κίνητρο όχι από μάκρυνση, όχι από κοπής, αλλά να δει πόσο μπορεί να αντέξει κανείς σε μια τέτοια λογική. Υπάρχει ένας βαθύτατος ρομαντισμός, ο οποίος για να προστατευτεί πάλι στην κανιβαλική κοινωνία που ζούμε, έπρεπε να βγάλει αγκάθια. Και μέσα όμως, όπως είναι, ξέρετε, ένα φρούτο σαν το λίτσι, το κινέζικο, που έχει αυτά τα αγκάθια απ' έξω. Και όταν το ανοίξεις, μέσα υπάρχει εκείνο το πολύ τρυφερό και ζουμερό υλικό που το τρώμε. Αυτός ήταν ο Ηλίας. Αλλά δεν ήταν το λίτσι σε κομπόστα. Προσέξτε. Διότι το λίτσι σε κομπόστα είναι σε ένα ζαχαρόδες υγρό, το οποίο αρέσει σε όλους, ενώ το φρέσκο λίτσι είναι δύσκολο να καταρχήν και να το ανοίξεις. Σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος, είχε κάτι που θα μπορούσε να ενδιαφέρει. Δηλαδή, ένα είδος ανεξαρτησίας που είχε ο Πετρόπουλος και που το βλέπεις τώρα, πόσο αναγκαίο είναι να το έχουμε όλοι. Έχουμε γίνει όλοι λίγο σαν μηχανήματα, δεχόμαστε τα πράγματα με μόνο κριτήριο του αν μας συμφέρουν ή όχι. Νομίζω σε αυτό το σημείο θα μπορούσε όχι μόνο να είναι πρωτοποριακός ο Πετρόπουλος, αλλά και δάσκαλος ακόμη θα μπορούσε να είναι, θα έλεγα εγώ. Ο Ηλίας ζήγιζε τα πράγματα μόνο με τη δουλειά. Πίστευε στη δουλειά. Βαράει το γραφείο της. Τι έπα. Εδώ. Τι εδώ. Εδώ, μου λέει. Τι εδώ. Εδώ, μου λέει. Εδώ. Εδώ δουλεύεις, μου λέει. Εδώ. Από εδώ αρχίζουν όλα. Εδώ. Και μέχρι τις 6:30-7 δούλευε με μια τρομακτική ταχύτητα. Πάντα μόνος του, πάντα κλειδωμένα. Δεν επιτρεπόταν κανείς να πατήσει εδώ πέρα, ούτε πολύ πετούμενο, εκτός αν ερχόταν κάποιος από την Ελλάδα ή κάποιος του είχε τηλεφωνήσει και δεν μπορούσε να τον δει το βράδυ και ήταν να έρθουν να κουβεντιάσουν πάντα για δουλειά, μόνο για δουλειά, για τίποτα άλλο. Χωρίς κομπιούτερ, χωρίς ηλεκτρονικές μνήμες, δεν έχει καταφύγει ποτέ σε βάσεις δεδομένων. Η μόνη βάση δεδομένων ήταν ο εαυτός του και οι πληροφορίες που μάζευε ο ίδιος, που συνέλεγε ο ίδιος. Τώρα βγάζει ένα μικρό βιγεράκι τόσο. Ελπίζω να βγει, ξέρω, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Γιατί ενώ κάθομαι εδώ, ανακαλύπτω εκεί είναι πόσα ντοσιέ και άλλα ντοσιέ, θέματα. Ότι δεν έχω γράψει τίποτα στη ζωή μου για τις παροιμίες που λένε οι μάγκες. Όχι μόνο για να παρουσιάσω τις παροιμίες, αλλά για να βγάλω το μάτι των πανεπιστημιακών λαογράφων που λέει τελειώσαν αυτά, πεθάνανε η λαογραφία του χωριού, η λαογραφία της πόλης, όλα αυτά. Και έχω παροιμίες, μεταξύ των οποίων ορισμένες είναι το 1925, το 1938. Είχε διάφορα στο μυαλό του θέματα ανοίξει. Μόνο τα θέματα να γράψουμε σε ένα κατάλογο, να δούμε
Τι θα φτάσουν να συνεχίσουν οι επίγονοι. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε, σου λέω. Μακάρι, όμως έστω και έτσι. Ο καθένας μία πλευρά, άλλη τα εικαστικά, άλλη τα γλωσσολογικά, άλλη τα λαογραφικά, αλλά με το λοξό βλέμμα του Ηλία και με τη μεθοδικότητα που είχε και με τις μνήμες που είχε από παλιά, κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Κανείς στον κόσμο. Κανένα βιβλίο μου δεν ακολουθεί τον τρόπο γραφής των επίσημων λαογράφων της χώρας μου. Οι επίσημοι λαογράφοι περιφρονούν βαθύτατα τα τυποτένια γεγονότα της καθημερινής ρουτίνας και αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που απορρέουν από τις λαϊκές φυλάδες, από τις χυδαίες συνήθειες του λαού, από τα σεξουαλικά βίτσια, από τα φαγητά της τοπικής κουζίνας. Δεν έχουν καταλάβει όμως ότι η επίσημη ιστορία γράφεται τόσο στις μικρές αγγελίες της εφημερίδας των συνοικεσίων, όσο και στα πεδία των μαχών και στα ημερήσια δελτία των χρηματιστήριων. Πολλές φορές οι νέοι μελετητές και οι ρεμπετολόγοι μου στέλνουν στο Παρίσι τα άρθρα τους και ζητούν τη γνώμη μου. Άλλωστε είμαι από τους τελευταίους που έζησαν από κοντά πρόσωπα και πράγματα που δεν υπάρχουν πια. Ήδη είχα έρθει πολύ αργά. Δηλαδή πρέπει να εμφανιστώ το 1930. Θα προλάβαινα πολλά πράγματα. Ήδη εμφανίστηκα αργά. Αυτοί δεν είναι εκτός χρόνου πλέον που γράφουν. Μπορούν να πάρουν στο βιβλίο αυτό και να σαρμονίσουν να πούν πάλι όμως θα κάνουν πάντα γκάφες. Πάντα. Γιατί λείπει το σκέλος εμπειρία. Δεν ξέρω, δεν έχω δει πώς περπατάγαν οι μάγκες. Ένα μάγκα τη νύχτα ήταν ο φωτισμός αυτό. Έκανες έτσι και έλεγες αυτός που έχετε είναι μάγκας. Από το βάθισμά του. Από το τρόπο που κατεβαίνουν τη σκάλα οι μάγκες. Δεν κατεβαίνουν όπως εμείς. Κατεβαίνουν πατώντας τα ταχούνια. Είμαι ένας συγγραφέας που αντλώ τα θέματα των βιβλίων μου από τη μνήμη μου. Και επειδή μέσα μου φωλιάζουν πολλές εικόνες από το παρελθόν που έχουν κατακλείσει όλα μου τα έργα, από νωρίς έμαθα να αναγνωρίζω τη δύναμη της εικόνας. Γι' αυτό και αγάπησα τη ζωγραφική με πάθος. Η ζωγραφική με απελευθέρωσε από την τυραννία της λογικής. Με έκανε να γράψω ποίηματα και με έμαθε να προσεγγίζω την τέχνη με τη συγκίνηση και την αθωότητα μικρού παιδιού. Είχα κλάψει όταν διάβασα το βιβλίο του Ηλίτης Μόρελης Τσαρούχης, γιατί ποτέ δεν είχα ξανασυναντήσει στη ζωή μου κάποιον που έχει τόση αγάπη και τόση κατανόηση για τους καλλιτέχνες. Ποτέ δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό σε κανέναν. Ο Ηλίας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχω δει στη ζωή μου που έχει τέτοια απέραντη κατανόηση και απέραντη αγάπη για τους ζωγράφους. Δεν έχανε ποτέ λοιπόν εκθέσεις νέων ζωγράφων κτλ. Οπότε συντηρούσε, και δεν είμαι ο μόνος καλλιτέχνης νέος με τον οποίο συντηρούσε σχέση, πλειάδα. Οι ζωγράφοι είναι πριν απ' όλα οι φίλοι μου και επακολουθούν οι ποιητές. Ίσως ονειρευόμουν να γίνω ζωγράφος και δεν το κατάφερα, δεν ξέρω. Πάντως τους λατρεύω και είναι οι άνθρωποι που μου έχουν ανοίξει τα μάτια. Είναι παθιασμένος με τη ζωγραφική ο ίδιος, είναι καταπληκτικός στα κολάζ. Θα το γνωρίζεις άλλωστε. Τα κολάζ του είναι μέτρα στα κολάζ. Τα τρία κάπα έχει πολλά, πόσα κουτιά έχει. 1, 2, 3, 4, 5, 6 εκεί απάνω και 7, 8, 9 εδώ και ίσως και άλλα αλλού. Λοιπόν, τώρα θα δούμε. Νομίζω, χωρίς να το ορκίζομαι, ότι είναι μία δουλειά που ήθελε να κάνει και να την ονομάσει «Τριλογία του κόλου». Λοιπόν, και στην τύχη.
Amour en dentelle, Koch. Paul Emile Beka. Amour et dentelle, 1932, από το αρχείο. Brian Tersis. Pierre Loïs. Tanino Liberatore. Λοιπόν. Oui, malheur vaincu, c'est la loi des batailles. Joueur battu, triste et capot, sois donc puni et courbe-toi, soumis devant la large entaille. Αγαπούσε τη ζωή. Όλα τα αγαπούσε. Τα γλυκά, τα χάδια, τις γυναίκες, τα λουλούδια, τη ζωγραφική. Δεν υπήρχε κάτι που να μην το αγαπάει από τη ζωή. Την ομορφιά κυρίως αγαπούσε από τη ζωή. Με έχουν πολλές φορές κατηγορήσει για πορνογράφο. Ξεχνούν ότι μόνο η πορνογραφία αποκαλύπτει τη σωματική ομορφιά των ανθρώπων. Η πορνογραφία για μένα είναι ανατρεπτική, γιατί αποτελεί πράξη πολιτική. Ο πορνογράφος είναι ένας αναρχικός ιδεολόγος, γιατί αποκαλύπτει όσα δεν θέλει το κατεστημένο να αποκαλύπτονται. Άλλωστε την ειδονή τη γεύεσαι, δεν την αποστηθίζεις σαν τα τσιτάτα του Μάρξ. Quand vous prenez l'amour comme le prenait Elias, c'est-à-dire comme l'essence des choses et l'essence de la vie, il n'y a aucune différence entre l'érotisme, la pornographie et l'amour. C'est tout cela. Parce que, justement, les barrières et les frontières sautent. Et Elias voulait la liberté, justement, pour faire sauter ces frontières. Et la politique et l'ordre moral actuel, c'est l'ordre moral actuel qui met les barrières entre la pornographie, l'érotisme et puis l'amour platonique, comme on l'appelle. Οι αναγνώστες μου εξαγριώνονται από τις κακές λέξεις. Γι' αυτό εφ' εξής θα χρησιμοποιώ υποκοριστικά. Μουνάκι, κολοτρυπηδούλα, ψωλίτσα κλπ. Οι μινιατούρες ανέκαθεν ήταν προτιμητές και αποδεκτές. Dans ma revue, j'ai réuni des êtres qui n'avaient pas peur de la réalité. Et je pense que ma rencontre avec Elias, c'était aussi cet hommage de quelqu'un qui n'avait pas peur de la réalité. Or, cette réalité, lorsqu'on l'exprime même, fait peur. Et il suffit de parler du sexe de la femme pour que ça fasse peur. Ce qui est absurde, parce qu'on vient de là et on y retournera chaque fois qu'on pourra. Γνώρισα 18 Ιανουαρίου 1974, μετά το Πολυτεχνείο αμέσως. Ήμουνα φρικτά απογοητευμένη. Και από την πολιτική και από την οικογενειακή ζωή και από τις έρευνες μου, από τα πανεπιστήμια και όλα αυτά. Απογοητευμένη από παντού και δεν είχα όρεξη για τίποτα. Και ο Ηλίας μου έδωσε ζωή. Το κέφι του δηλαδή που είχε να κάνει πράγματα με ζωντάνεψε. Μου μίλησε αμέσως για τους τάφους. Το πρώτο πράγμα που μου είπε ότι θέλω να κάνω για τους τάφους και εγώ τον άκουγα με μεγάλη προσοχή και μου έλεγε ότι πρώτη φορά μ' ακούνε έτσι, γιατί οι άλλοι γελάνε ή τους σοκάρονται, τους φαίνεται περίεργο. Εγώ όμως είχα κι εγώ μια ιδιαίτερη ευαισθησία με το θάνατο από τον καιρό που έχασα τον πατέρα μου, μικρό παιδί. Πήγαινα κι εγώ συχνά, βόλτες στα νεκροταφεία, ήμουνα εξοικειωμένη με αυτή την ιστορία του θανάτου και με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό που μου λέει και του είπα, θα έρχομαι μαζί σου. Θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέμαι. Μιλούσε πολύ για το θάνατο, αστειευόταν για το θάνατο, ειρωνευόταν τις σκέψεις του τις ίδιες για το θάνατο, αλλά ήταν πολύ βαθιά μπλεγμένος με σκέψεις για το θάνατο. Ήταν ένας άνθρωπος που λογάριαζε πολύ και τον έρωτα και το θάνατο, ας πούμε, σαν δύο πολύ βασικούς πόλους στη ζωή. Όταν το γνώρισα, δεν ήξερα τίποτα για τον Ηλίας, ούτε τα βιβλία, όλα αυτά. Και αυτό που θυμάμαι είναι το πρώτο πράγμα που ζήτησε
το κημητήριο. Και βρήκε εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον που υπάρχει πολύ σπανιό στα νεκροταφεία της Γαλλίας. Αυτοί που δεν ήταν καθολικοί, δεν ήθελαν σταυρό και είχαν ένα σήμανι ονισμένο μεταλλικό που ήταν ένα κύκλος με ένα άξιωμα προς τον ουρανό. Και αυτό ήταν, ας πούμε, η τύχη των αθέων. Και πήρε φωτογραφίες και πήγαμε παντού στα όλα τα νεκροταφεία να φωτογραφίσει άλλες έτσι σημείες, ας πούμε, των αθέων. Και αυτό ήταν η πρώτη εντύπωση. Όπως το είχε ετοιμάσει, όπως όλα τα φτιάχνε, σχολαστικά μόνος του, με τα χέρια του. Ενάμιση χρόνο γυρίσαμε όλη την Ελλάδα με λεωφορεία, με βάρκες, με τα πόδια και επισκεφθήκαμε όλα τα νεκροταφεία της Ελλάδας. Βουνοκορφές και λαγκάδια και χωριά και χωριουδάκια. Παντού. Πριν φύγουμε. Μια φορά ανοίξαμε ένα τάφο και βγήκε ένα νηφικό, ένα σκελετός με ένα νηφικό. Μας σταμάταγε η αστυνομία. Οι διάφοροι χωριάτες τους φαινόμασταν περίεργα ντυμένοι και μας παίρναν από πίσω. Τι είμαστε, τι δουλειά έχουμε, έχετε κάποιο γνωστό σας, λέγαμε ναι. Συγγενή, ναι, ναι, λέγαμε κάθε φορά για να μπορούμε να προχωράμε, αλλά... Έτσι και που ήμασταν ντυμένοι, σαν ντυμήγαμε στο γάλα, δεν μοιάζαμε για πένθυμοι. Και είχαμε ενοχλήσεις πολλές. Να μην έχετε την ιδέα ότι ήταν πάντα στα νεκροταφιά, καθόλου. Καθόλου. Αλλά να πάμε σε ένα νεκροταφείο με Πετρόπουλο, δεν ήταν να πάμε σε, να πάμε σε, ας πούμε, σε νεκρούς, καθόλου. Ήταν να επισκέψουμε φίλους, που ήταν στις σιωπηλούς. Τίποτα άλλο. Το 1982 βρέθηκα στο Βερολίνο για μια σειρά διαλέξεων σχετικά με την ελληνική παράδοση, όταν ακόμα το Βερολίνο ήταν χωρισμένο με το τείχος. Όλη η πόλη με τα μνημεία της με έκανε να μελαγχολώ και να συλλογίζομαι τα εγκλήματα και τους αδικοχαμένους νεκρούς του πολέμου. Στο Βερολίνο γύρισα πάλι όλα τα νεκροταφεία. Φωτογράφισα τάφους, μαυσολία και έφερα στο μυαλό μου για άλλη μια φορά τον αδικοχαμένο πατέρα μου. Από το παράθυρό μου κοιτάζω τη Marienplatz. Είναι 30 Οκτωβρίου και είναι σαν σήμερα, ακριβώς πριν 39 χρόνια που σκοτώσανε τον πατέρα μου. Έψαξα το σκοτωμένο πατέρα μου ανάμεσα σε χιλιάδες νεκρούς που ήσαν άγνωστοι, σάπιοι, φοβεροί ή άταφοι. Δεν βρήκα το πτώμα του ποτέ και έτσι έμεινα όλη μου τη ζωή όρφανος. Σύντομο επίλογο, ενώ τα χαρακόμματα αδειάζουν από μας τους κολόγερους. Θυμάμαι ένα πολύ όμορφο λόγο από ένα Αφρικάνος, ένας ποιητής Αφρικάνος, κορεατής, λεγόταν Αμπατεμπά. Μου είπε αυτό το καταπληκτική φράση, στο χώριο μας κάθε γέρος που πεθαίνει είναι μια βιβλιοτική που καίει. Και το σκέφτηκα, ξέρετε,
για το κρεματόριο, για τον Ηλιά, που είναι ο πατέρα της Ελλάδας. Και όταν καήκε, ήταν μια ζωντανή βιβλιοθήκη που καεί. Η ανέστητη με ρωτούν, γιατί δεν γυρίζετε στην Ελλάδα. Βεβαίως την χάνω υποχρεωτικός Έλλην, αλλά η χώρα μου με κουραλιάζει. Και είπα στη γυναίκα μου, όταν ψοφήσω εδώ στο Παρίσι, να κάψεις το κουφάρι μου και να ρίξεις τις τάχτες στον υπόνο μου. Τέτοια είναι η διαθήκη μου. Άντε καλώς κατεβούδια.